Σήμερα θα μιλήσουμε για μια σχετικά άγνωστη ηρωίδα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η Αταλάντη πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες, χρησιμοποίησε όμως το μυαλό και την ταχύτητά της και έτσι κατάφερε να γράψει το δικό της όνομα στην ιστορία. Βέβαια, το τέλος της δεν ήταν τόσο ένδοξο, όμως αφού έχετε πλέον παρακολουθήσει τόσα πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι, θα ξέρετε ότι σπάνια μιλάμε για ιστορίες οι οποίες έχουν αυτό το τέλος που θα λέγαμε ότι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάμε να γνωρίσουμε την Αταλάντη, μια πολύ γνωστή για μας που ασχολούμαστε με την αρχαία ελληνική μυθολογία ηρωίδα και μια ηρωίδα που θα ήθελα να γίνει και για εσάς γνωστή μετά το τέλος του σημερινού βίντεο. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά εδώ στο κανάλι. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist. Είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Γι' αυτό στο κανάλι εδώ ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί εδώ στο ελληνικό YouTube ένα κομμάτι μυθολογίας και αρχαιολογίας, αντιμετωπίζοντας το όλο θέμα του ελληνικού YouTube σαν μια ανοιχτή βιβλιοθήκη προσβάσιμη για όλους. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία λοιπόν και θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Στο Instagram, το link του οποίου θα βρείτε στην περιγραφή, μιλάμε για κάθε βίντεο που ανεβαίνει εδώ και μοιραζόμαστε έξτρα πληροφορίες για μυθολογία και αρχαιολογία και καμιά φορά λέμε και τελείως άσχετα πράγματα. Αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, ελάτε και εσείς στην παρέα. Θα βρείτε, όπως είπαμε, το link στην περιγραφή εκεί όπου υπάρχουν και οι πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο. Το σημερινό επεισόδιο είναι αρκετά ιδιαίτερο και ενδιαφέρον και αυτό κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πρωταγωνιστεί σε αυτό μία ηρωίδα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι σπάνιο, διότι δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλές ηρωίδες στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Ενώ όταν ακούμε τη λέξη ήρωας, φυσικά, το μυαλό μας πάει στους συνήθεις υπόπτους, τον Αχιλλέα, τον Ηρακλή, τον Ιάσονα και τους λοιπούς. Όπως σας είπα και στην αρχή, σκοπός μου είναι μετά το σημερινό βίντεο να γνωρίζουν πολλά περισσότερα άτομα, χιλιάδες άτομα, την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της Αταλάντης, μιας ηρωίδας που κάνει τη διαφορά μέσα σε τόσους ήρωες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ποια είναι όμως και τι έκανε επιτέλους που την έκανε να ξεχωρίσει τόσο πολύ? Χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε επιτέλους να μάθουμε την ιστορία της. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι όπως έχετε συνηθίσει, έτσι και για το σημερινό μύθο, θα δούμε διαφορετικές εκδοχές. Οι αρχαίες συγγραφείς δεν συμφωνούν ούτε εδώ και γι' αυτό θα παρατηρήσετε αρκετά διαφορετικά στοιχεία, διότι υπήρχαν για κάποιους αρχαίους συγγραφείς δύο διαφορετικές ηρωίδες με το όνομα Αταλάντη. Όμως στην ουσία τους η ιστορία αυτών των δύο νεαρών ηρωίδων είναι ίδια και γι' αυτό, όπως πολλοί συγγραφείς, έτσι και εμείς σήμερα θα τις αντιμετωπίσουμε σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Η μία λοιπόν, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, ήταν η Αταλάντη από την Αρκαδία, ενώ η άλλη ήταν η Αταλάντη από τη Βιωτία. Και αυτή δεν ήταν η μόνη διαφορά τους, είχαμε διαφορετικές εκδοχές και για το ποιοι ήταν οι γονείς της. Όπως μας λέει ο ψεύδο Απολόδωρος ή ο Ελιανός, πατέρας της ήταν ο Ίασος και μητέρα της η Κλιμμένη. Ενώ άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Ισίωδος, ο Οβίδιος ή ο Υγίνος, μας παραδίδουν ότι πατέρας της ήταν ο Σχοινέας και όχι ο Ίασος, ενώ και πάλι η Κλιμμένη θεωρείται μητέρα της. Όπως και να έχει το πράγμα, όταν η Αταλάντη γεννήθηκε, ο πατέρας της, έτσι όπως ήταν υπόδειγμα πατέρα θα λέγαμε, απογοητεύτηκε πάρα πολύ γιατί ήθελε αγόρι. Και σαν να μην έφτανε αυτή του η απογοήτευση που του έδωσε το βραβείο του πατέρα της χρονιάς, ήρθε και η αντιμετώπιση αυτής της απογοήτευσης, η οποία ήταν να πάρει το βρέφος, να πάρει δηλαδή το μωρό Αταλάντη και να το εγκαταλείψει στο Παρθένιο όρος έξω από μια σπηλιά για να πεθάνει με την ησυχία του. Εδώ αρχίζει η πραγματική ιστορία της Αταλάντης, καθώς θα περιμέναμε ένα βρέφος ανυπεράσπιστο και αβοήθητο μπροστά σε μια σπηλιά να πεθάνει ή να γίνει τροφή μιας αρκούδας. Και μια αρκούδα όντως εμφανίστηκε, αλλά δεν έφαγε την Αταλάντη, την πήρε στη σπηλιά και τη μεγάλωσε. Μια αρκούδα, η οποία όπως ίσως θα γνωρίζετε, είναι συνήθως στους μύθους σύμβολο της θεάς Αρτέμιδος, η οποία με τη σειρά της είναι θεά του κυνηγιού. Όμως γιατί να πάρει η Αρκούδα αυτό το μωράκι και να το μεγαλώσει, αντί να το κατασπαράξει? Η απάντηση βρίσκεται στη φύση και στο γεγονός ότι λίγο καιρό πριν κάποιοι κυνηγοί εκεί στην περιοχή είχαν πάρει τα μικρά αρκουδάκια αυτής της αρκούδας και τα είχαν πάρει για να τα σκοτώσουν και να εκμεταλλευτούν το κρέας και το δέρμα τους. Οπότε η αρκούδα είχε μείνει χωρίς παιδάκια και έτσι βρήκε την ευκαιρία να βρει ένα νέο παιδάκι στο πρόσωπο της μικρής Αταλάντης. Οπότε λοιπόν η αρκούδα πήρε όντως το μωρό και το μεγάλωσε, η Αταλάντη μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, μέχρι που μία μέρα εμφανίστηκαν οι ίδιοι οι κυνηγοί και πήραν και την Αταλάντη και την μεγάλωσαν σαν άνθρωπο. Ήταν μάλλον μοιραίο για αυτήν την καημένη αρκούδα να μείνει χωρίς παιδάκια και αυτό είναι κάπως στενάχωρο, όπως και να το κάνουμε. Όπως και να έχει, η Αταλάντη μεγάλωσε και έγινε πραγματικά πάρα πολύ ικανή στο κυνήγι, στο να χρησιμοποιεί το τόξο και το βέλος και ήταν και πάρα πολύ ευκίνητη. Επίσης, όπως μας λέει ο ψεύδο Απολόδωρος, η Αταλάντη αποφάσισε να αφιερωθεί τελείως στην λατρεία της θεάς Αρτέμιδος και της υποσχέθηκε να απέχει για όλη της τη ζωή από τους άντρες και να παραμείνει παρθένα για έναν λόγο, τον οποίο θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια του βίντεο. Μια μέρα, καθώς έτρεχε και κυνηγούσε στο δάσος, εμφανίστηκαν δύο κένταυροι, οι οποίοι την παρακολούθησαν, την ακολούθησαν και επιχείρησαν να τη βιάσουν. Εκείνη τους αντιλήφθηκε πάρα πολύ γρήγορα και με αστραπιαίες κινήσεις κατάφερε όχι μόνο να τους εξουδετερώσει, αλλά και να τους σκοτώσει, χρησιμοποιώντας το τόξο και το βέλος, στο οποίο είχε γίνει πραγματικά πάρα πολύ ικανή. Ίσως αυτή της η εξαιρετική δεξιότητα στη χρήση του τόξου να ήταν και το κριτήριο για το οποίο η Αταλάντη αποτέλεσε την μόνη γυναίκα η οποία έλαβε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας παραδίδουν αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και πάλι ο ψεύδο Απολόδωρος, αλλά και ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο οποίος μάλιστα μας λέει ότι κατά τη διάρκεια της μάχης της Κολχίδας η Αταλάντη τραυματίστηκε πολεμώντας το πλευρό του Ιάσονα. Και τα κατορθώματά της δεν σταματούν στη συμμετοχή της στην αργοναυτική εκστρατεία. Όταν πέθανε ο βασιλιάς της Ιολκού, ο Πελίας, διοργανώθηκαν αγώνες προς τιμήν του, η Αταλάντη έλαβε χώρα σε αυτούς τους αγώνες και κατάφερε να νικήσει τον βασιλιά Πηλέα στην πάλη και να τον ντροπιάσει. Είναι μια σκηνή, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά σπάνια και γι' αυτό οι αρχαίοι καλλιτέχνες λάτρευαν να την απεικονίζουν στα έργα τέχνης τους. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω και την εκδοχή του Απολώνιου Ρόδη, ο οποίος έχει γράψει τόσα πολλά για την αργοναυτική εκστρατεία, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Αταλάντη δεν πήγε ποτέ στην αργοναυτική εκστρατεία. Όχι επειδή δεν ήταν ικανή ή κάτι τέτοιο, αλλά επειδή ο Ιάσονας ήταν αντίθετος με το να συμμετάσχει, διότι ως η μόνη γυναίκα μέσα σε ένα πλοίο γεμάτο άντρες θα δημιουργούσε προβλήματα. Εντάξει, Ιάσονα, υπόδειγμα ηθικής, μας έπεισες, είναι τόσο μεγάλη η ηθική του Ιάσονα που δεν επέτρεπε στο να συμμετάσχει η Αταλάντη. Βέβαια είδαμε τι έγινε μετά και με τον Ιάσονα, ας ρωτήσουμε τη Μύδια καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε για να μην εκνευριστώ. Τα κατορθώματα της Αταλάντης λοιπόν δεν σταματάνε ούτε στην αργοναυτική εκστρατεία, ούτε στην πάλη στην οποία νίκησε τον βασιλιά Πηλέα. Συμμετείχε και σε ένα άλλο πάρα πολύ διάσημο μυθολογικό γεγονός, για το οποίο έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, το λεγόμενο κυνήγι του Καλλιδονίου Κάπρου. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, έχουμε ήδη συνδέσει την Αταλάντη ως φιγούρα που είναι πολύ ικανή στο κυνήγι, εξού και η δεξιότητά της για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, στη χρήση του τόξου, και όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, κάποτε εκεί στην Αιτωλία ο βασιλιάς Ινέας είχε αμελήσει να τιμήσει την Αρτέμιδα, η οποία για τιμωρία είχε στείλει έναν κάπρο, τον Καλλιδόνιο κάπρο, εκεί στην Καλλιδονία, για να διαλύσει τα πάντα. Διοργανώθηκε έτσι ένα VIP κυνήγι, όπως σας είχα πει, στο οποίο συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι ήρωες της περίοδου και μεταξύ τους ήταν και η Αταλάντη. Φυσικά κάποιοι έτσι ήρωες που ήταν εκεί ξύνησαν όταν είδαν την Αταλάντη και σκέφτηκαν ότι μια γυναίκα θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα τόσο απαιτητικό κυνήγι, όμως το ξύνισμα αυτό, αυτή η ξυνήλα έφυγε από το πρόσωπό τους όταν η Αταλάντη ήταν η πρώτη η οποία χτύπησε το ζώο και κατάφερε ένα κέριο πλήγμα, το οποίο ήταν ένα χτύπημα που θα έγερνε την πλάστιγκα προς το μέρος των κυνηγών, μέχρι τέλους, όταν και κατάφεραν επιτέλους να σκοτώσουν το άγριο θηρίο και να σώσουν την περιοχή. Σκοτώνουν λοιπόν τον Καλλιδόνιο Κάπρο και όλοι είναι ευτυχισμένοι, όλοι πλέον χαίρονται με την Αταλάντη. Ναι, κάποια στιγμή ο Μελέαγρος, ο οποίος ήταν ο ηγέτης, ας πούμε, του κυνηγιού, αποφασίζει να τιμήσει την Αταλάντη, επειδή ήταν η πρώτη που χτύπησε τον Κάπρο, δίνοντάς της ως δώρο τη δωρά του κάπρου. Κάτι το οποίο οι θείοι του Μελεάγρου βρήκαν ατιμωτικό και έτσι ξεκίνησε μία άλλη σωρία προβλημάτων. Ο Μελέαγρος δεν δέχεται τον θυμό των θείων του, τους σκοτώνει. Η μητέρα του μαθαίνει για τον χαμό των αδελφών της και πετά στη φωτιά το κούτσουρο που κρατούσε στη ζωή τον Μελέαγρο και έτσι πεθαίνει και ο Μελέαγρος. Πραγματικά κρίμα για τον νεαρό κυνηγό και πρίγκιπα Μελέαγρο, πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα σε αυτή τη ζωή αν δεν υπήρχαν κομπλεξικοί. Θυμάστε στην αρχή που σας είχα πει ότι η Αταλάντη είχε αποφασίσει να μείνει παρθένα και απέφευγε τον γάμο με άντρα σε όλη της τη ζωή? Γι' αυτό υπάρχει εξήγηση. Πριν ξεκινήσει όλες αυτές τις περιπέτειες, είχε πάρει έναν χρησμό ο οποίος έλεγε ότι ο γάμος της θα είναι ταυτόχρονα και ο θάνατός της. Μετά από αυτές τις περιπέτειες, βρήκε την Αταλάντη και πάλι ο πατέρας της, είτε ήταν ο Ίασος είτε ήταν ο Σχοινέας, ο οποίος την είχε εγκαταλείψει. Θυμάστε εκείνος που πήρε το βραβείο του πατέρα της χρονιάς. Οι δυο τους για κάποιο περίεργο λόγο συμφιλιώθηκαν, ενώ περίεργο από πλευράς της Αταλάντης, όμως κάτι θα ήξερε καλύτερα. Παρόλα αυτά, ο πατέρας της είχε συνειδητοποιήσει ότι η Αταλάντη είχε μεγαλώσει και ήταν πλέον σε ηλικία γάμου, άλλωστε τι θα πει το χωριό. Βέβαια, η Αταλάντη ήξερε ότι σύμφωνα με τον χρησμό, αν παντρευόταν θα πέθαινε και έπρεπε οπωσδήποτε να βρει έναν τρόπο για να το αποφύγει. Τι έκανε? Αποφάσισε να προκαλεί οποιονδήποτε υποψήφιο θέλει το χέρι της σε έναν αγώνα τρεξίματος, με το έπαθλο, σε περίπτωση που νικήσει αυτός, να είναι το χέρι της Αταλάντης, όμως σε περίπτωση που νικήσει η Αταλάντη να σκοτώνει τον υποψήφιο γαμπρό της. Έτσι έγινε όντως και πέθαναν πάρα πολλοί μνηστήρες στην προσπάθειά τους να κερδίσουν το χέρι της Αταλάντης, μέχρι που έφτασε ο Ιπομένης, ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Ο Ιπομένης γνώριζε ότι ρεαλιστικά δεν είχε καμία ελπίδα να κερδίσει την Αταλάντη σε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Όμως εκείνη τη στιγμή έχουμε την αγαπημένη μας θεϊκή παρέμβαση. Εμφανίζεται η Αφροδίτη, η οποία έχει τσαντιστεί πάρα πολύ με την Αταλάντη, διότι η ηρωίδα μας έχει απορρίψει τελείως από τη ζωή της το κόνσεπτ του έρωτα. Και αυτό, όπως είναι λογικό, είναι κάτι που ενοχλεί τη θεά. Αποφασίζει λοιπόν η Αφροδίτη να βοηθήσει τον Ιπομένη και του δίνει 3 χρυσά μήλα από τους κήπους των Εσπερίδων. Έτσι, ο Ιπομένης κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου πετά αυτά τα χρυσά μήλα, με αποτέλεσμα η Αταλάντη να θέλει να τα μαζέψει και να χάνει χρόνο, με αποτέλεσμα ο Ιπομένης τελικά να την κερδίσει, παρά το γεγονός ότι στην αρχή και πριν πετάξει το πρώτο μήλο είχε μείνει αρκετά πίσω. Έτσι ο Ιπομένης κερδίζει το χέρι της Αταλάντης, όμως οι δυο τους δημιουργούν μία σχέση, έναν δεσμό, δίχως να προχωρήσουν σε γάμο. Δυστυχώς για αυτούς, όπως και στην περίπτωση του Ινέα, του βασιλιά της Καλλιδονίας που είχε ξεχάσει να τιμήσει την Αρτέμιδα, έτσι και ο Ιπομένης είχε ξεχάσει να τιμήσει την Αφροδίτη που τον βοήθησε και αυτό ήδη καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλά. Όταν ήταν μέσα σε ένα ιερό άλσος, το ερωτευμένο μας ζευγαράκι, η Αφροδίτη τους έστειλε ερωτικό πάθος, με αποτέλεσμα να κάνουν έρωτα μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο, προκαλώντας την οργή των θεών. Η τιμωρία τους ήταν να μεταμορφωθούν και οι δυο σε λιοντάρια εκείνη τη στιγμή και για όλη την αιωνιότητα. Και αν αναρωτιέστε γιατί αυτό είναι μία τιμωρία, θα σας πω εγώ τις δύο εκδοχές και θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η μία θεωρία λέει ότι κατά την περίοδο αυτή υπήρχε η λανθασμένη αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων ότι τα λιοντάρια μπορούσαν να ζευγαρώσουν μόνο με λεοπαρδάλεις και έτσι η τιμωρία αυτή ουσιαστικά απέτρεπε την Αταλάντη και τον Ιπομένη να ζευγαρώσουν στην αιωνιότητα. Η άλλη άποψη, με την οποία συμφωνώ και εγώ αλλά δεν θέλω να σας επηρεάσω, είναι ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτήν την λανθασμένη αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων, αλλά ότι η μεταμόρφωση των δύο εραστών σε λιοντάρια δεν είναι τιμωρία ακριβώς, αλλά είναι μία χάρη, ώστε να μπορούν και οι δύο να κυνηγούν στην αιωνιότητα και να είναι για πάντα μαζί, μακριά από τον κόσμο των ανθρώπων που δεν ενέκρινε τον δεσμό τους, διότι ήταν εκτός γάμου. Και αυτή λοιπόν είναι η ιστορία ίσως της μεγαλύτερης ηρωίδας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ελπίζω να βοήθησα κι εγώ στο να μάθουμε είτε περισσότερα πράγματα για τη ζωή της και το μύθο της, είτε έστω τα βασικά. Θέλω να μου πείτε από κάτω τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και για ποιο λόγο δεν έχουμε κι άλλες ηρωίδες στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αντίστοιχες ας πούμε του Αχιλλέα ή του Ηρακλή, σεβόμενοι και σεβόμενες πάντα τους κανόνες σχολιασμού που υπάρχουν στην περιγραφή του βίντεο. Ελάτε να τα πούμε και μία από το Instagram, πιο χαλαρά, αν έχω χρόνο, διότι μάλλον τώρα είμαι φαντάρος. Εν πάση περιπτώσει όμως, μέχρι το επόμενό μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.